Γεια χαρά σε όλους που στην κάρτη, άλλο να πείτε σήμερα. Θα πάμε δυναμόμετρο το μηχανάκι. Τραβάω ήδη βίντεο, κάντε ό,τι θέλετε, Βάλτε μέσα μωρά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να βάλουμε το μηχανάκι στο δυναμόμετρο. Πάμε γρήγορα, Θα βάλουμε τώρα το μηχανάκι κυρίως στο δυναμόμετρο. Είναι λίγο βαρύ, παιδιά, Είναι λίγο. Λοιπόν, από όλη τη σχέση εδώ μέσα. Το μηχανάκι υποτίθεται είναι 58 άλογα από τη μάνα του. Να δούμε τώρα τι θα κάνει, αν θα βγάλει τόσα, δεν νομίζω. Γιάννη, τι πιστεύεις θα βγάλει, λέει ότι είναι 58 από το εργοστάσιο. Μοτέρ, ξέρω εγώ. Α, εδώ θα δούμε ρόδα. Ναι, τι. Πόσα λες. Λέγω, άμα είναι τόσο... νομίζω 50 πολλά θα πω. Λες, Ναι, ναι. Παιδιά, οπότε 50. Για να δούμε, βγάλει 50, θα είμαστε χαρούμενοι. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να βρεθεί τώρα η θύρα OBD για να μπορέσουμε. Γιάννη, για πες μας λίγο για ποιο λόγο θέλει η θύρα. Γιατί. Επειδή δεν γυρνάει μπροστινή ρόδα, δεν θα αλλάξει ταχύτητα στο εργαλείο. Οπότε πρέπει να το συνδέσεις, να το φυσάρεις. Α, ναι. Ναι, μου το είπε ο Γιάννης, είπε μια ειδική φύσα, ας το πούμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δυναμέτρηση καταρχήν. Οπότε σε όποιον έχει σκοπό να το κάνει, πρέπει να το ξέρει. Ο Γιάννης το έχει έτοιμο, οπότε όποιος θέλει να κάνει στο Γιάννη τη δυναμέτρηση, είναι έτοιμος και μπορεί να έρθει να το κάνει. Τελικά η θύρα OBD βρέθηκε. Πάρε μου, ρε, ναι! Μια καλά, το ξέρω, βάζει στο κρυμμένο ντουλαπάκι. Ωπα, έχει και η μπαταρία εδώ. Οπότε θα κάνεις μέσα από τις τροφές. Πατάς δηλαδή από πού θα αγκαζώσεις μέχρι πού. Ναι. Δηλαδή δεν έχω ιδέα, αγόρα, παιδιά, να τα μαθαίνουμε. Έξω και κλείστε. Πάμε για φρέ. Ανεφοράδες. Τώρα αυτά ήταν όχι τροχό. Τροχό. Έλα ρε. Έλα, μια χαρά είναι. Θα μας πει και Γιάννης, ήταν ευχαριστημένος φαντάζομαι. Φταίει η εξάρτηση, Γιάννη, λες. Πρόγραμμα. Θέλει πρόγραμμα. Άμα υπάρχει μία περίπτωση να ξέρει να πάει στο κομμάτι λίγο. Και να πηγαίνει καλύτερα.
53 και 2. Ήρθαμε σπίτι, όλα καλά, φτάσαμε. Στην καλύτερη δυναμή στο μηχανάκι έβγαλε 53,2 άλογα. Στον τροχό, 58 από το εργοστάσιο, από ό,τι μου που κάνει αυτό είναι μετρήτη στο στρόφαλο. Ήταν πολύ ευχαριστημένο ο Γιάννης το αποτέλεσμα. Λίγο φτωχό μας είπε το μείγμα. Ίσως επειδή βάλαμε το τελικό και δεν έχουμε βάλει πρόγραμμα και φίλτρο, δεν το ξέρω. Θα βάλουμε και φίλτρο στο μηχανάκι, θα το δείξουμε σε ένα άλλο βίντεο και ίσως βάλουμε και πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη, το που μας έβαλε πάρα πολύ γρήγορα στη σειρά. Μας έκλεισε ραντεβού μετά από 2 ημερούλες. Μας βρήκε και τους 2 αντάπτορες, οι οποίες χρειάζεται να μπουν στη θύρα OBD για να μπορέσει να γίνει δυναμωμένη σε αυτό το μηχανάκι, διότι αυτό λόγω της ασφάλειας που έχει, της τεχνολογίας, εάν δεν γίνει τον μπροστά τροχός, δεν αλλάζει ταχύτητες και μένει με μία. Δεν μπορείς να κάνεις σούζα δηλαδή. Κρίμα. Οπότε, όποιος θέλει να πάει να κάνει δυναμωμένη στο Γιάννη, μπορεί να του στείλει ένα μηνυματάκι. Σίγουρα το ξέρετε. Είναι πρωταθλητής στα dragster. Casper Racing. Σίγουρα αυτό θα το ξέρετε αν δεν ξέρετε το όνομά του. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που καθίσατε μέχρι το τέλος και μας είδατε. Παρακαλώ πατήστε ένα like και ένα subscribe. Πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όλα τα βίντεο που βλέπετε στο κανάλι μας θα σπονσοράρει η τσέπη μας. Σας ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ και να μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε βίντεο και δυναμωμένη στο μηχανάκι του Βασίλη, το τίμα 500. Ευχαριστώ πάρα πολύ.